Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Διεύλου, είστε πάντα συντονισμένοι στους 92,4 στα FM, ακούτε το Διεύλο, ο Τάσος ο Τζίτσιρας είναι στην τεχνική υποστήριξη, η Μαρία Γιαμπατζή είναι στο μικρόφωνο και όπως σας είχαμε ανακοινώσει στην αρχή της εκπομπής, κοντά μας τηλεφωνικά είναι ο βουλευτής του Μέρα 25, ο κύριος Κρήτωνας Αρσένης. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Γιαμπατζή, καλημέρα στους ακροατές μας. Είναι συμβολική και ουσιαστική βέβαια η τηλεφωνική σας παρουσία στην Κομοτηνή, γιατί σήμερα είναι η μεγάλη κινητοποίηση για το περιβάλλον στην πλατεία Συντάγματος, η οποία έχει σχεδιαστεί από περιβαλλοντικές ομάδες και ακτιβιστικές οργανώσεις για την Παγκόσμια Μέρα Δράσης για τη Σωτηρία του Πλανήτη. Επομένως, ξεκινήσουμε από αυτό, με το σύνθημα «Αλλάξτε το σύστημα και όχι το κλίμα». Γίνεται αυτό, γιατί εμείς βλέπουμε το κλίμα να αλλάζει. Πραγματικά, αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση η ανθρωπότητα με τα μέτρα που έχουν ληφθεί να σταματήσει την κλιματική αλλαγή που ήδη προκαλεί. Αυτό που ζητάμε όλοι οι πολίτες που θα πληθούμε στο Σύνταγμα αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας είναι να ξυπνήσουμε, να καταλάβουμε ότι οδηγούμε αυτό το αμάξι της ανθρωπότητας του πλανήτη πάνω σε ένα δέντρο και πρέπει να αλλάξουμε πορεία. Αυτό στην πράξη συμβαίνει. Είναι σαν να καίγεται το σπίτι μας και εμείς να συνεχίζουμε να κοιμόμαστε. Αυτό που επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ξεκινάει με η διοργάνωση με μια πορεία μαθητική. Έχουμε σε όλη την Ευρώπη και σε πολλά μέρη του κόσμου οι μαθητές έχουν οργανώσει ένα τεράστιο κίνημα σχολικών απεργιών για το κλίμα. Στην Ελλάδα είμαστε από τις χώρες που δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, παρόλο που έχουμε μια τόσο μεγάλη παράδοση καταλήψης στο κλίμα και στο περιβάλλον, που υπάρχει μια παγκόσμια κινητοποίηση, η Ελλάδα απέχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε οπότε μια πρώτη κινητοποίηση τώρα, σε λίγη ώρα, 12 η ώρα το μεσημέρι, είναι αυτή η μαθητική απεργία στο Σύνταγμα και πραγματικά ελπίζουμε να είναι μαζικές αυτές οι εκδηλώσεις και οι διαδηλώσεις, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ενώ κηρύττει ότι η κλιματική αλλαγή είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ελλάδα, την ίδια στιγμή προωθεί και επιδοτεί από το ψηφιακό νόμο τις εξορίξεις πετρελαίου και χρυσού όμως. Έτσι. Είναι επίσης πάρα πολύ καταστροφικές. Είναι πολλά τα ζητήματα που ανοίγονται σε σχέση με το κλίμα, από το τι τρώμε, τι καταναλώνουμε, από το πότε ξεκινάει το καλοκαίρι και πότε αρχίζει ο χειμώνας, γιατί το φθινόπωρο λίγο σήμερα μας θύμισε στη Θράκη, αλλά το έχουμε ξεχάσει ανεδιάμεση εποχή όπως και την Άνοιξη. Και βέβαια μια σειρά ζητημάτων. Υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει ιστορία με τις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες σε συγκεκριμένες περιοχές, στην Κρήτη, νοτιοδυτικά, δυτικά, στο Ιόνιο, στις 9 θαλάσσιες και χερσαίες παραχωρήσεις που έχει η Ελλάδα σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχουμε το ζήτημα του χρυσού, να ξεκινήσουμε από τους υδρογονάνθρακες που είναι πιο φρέσκα τα νέα και να πάμε στο χρυσό, στο οποίο, στον αγώνα κατά της εξόρυξης, το οποίο είστε υπέρμαχος εδώ και χρόνια. Βεβαίως. Έχουμε αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τις εξορύξεις, 4 συμβάσεις που έρχονται για κύρωση την άλλη εβδομάδα στη Βουλή. Συνεχίζει δηλαδή αυτή η κυβέρνηση και το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης, που λίγο πριν την εξηγητία της είχε υπογράψει τις συμβάσεις, αλλά και του κινήματος αλλαγής που στηρίζει όλη αυτή η διαδικασία και τον κ. Μανιάτος που την είχε ξεκινήσει. Οπότε έχουμε τα μεγαλύτερα κόμματα και οι πολιτικοί φορείς της Ελλάδας να στηρίζουν αναφάνω κατά προτεραιότητα εναντί άλλων επενδύσεων της εξορύξης, την ίδια στιγμή που όλοι παραδέχονται στα λόγια ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για την κλιματική αλλαγή. Εδώ πέρα εμείς διακρίνουμε μια υποκρισία. Πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή εξορίζοντας τους υδρογονάνθρακες που την προκαλέσαν και την προκαλούν? Δηλαδή, τι εννοούν ακριβώς, ότι δεν θα καίμε εμείς τους υδρογονάνθρακες, θα τους εξάγουμε γιατί τους καίνε κάποιοι άλλοι? Ποιο είναι το ηθικό επιχείρημα? Είναι πραγματικά υποκριτικό αυτό που γίνεται και προσπαθούν να ρίξουν μια στάχτη στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αυτή θέλει να εμφανιστεί ως φιλοπεριβαλλοντική και εγώ την καλώ να είναι φιλοπεριβαλλοντική, γιατί το ΜΕΡΑ25 την καλούμε να είναι φιλοπεριβαλλοντική, αλλά στην πράξη, όχι στη θεωρία. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο να αντιμετωπίσουμε τα κομμάτια σημαντικά, αυτά που ανακοίνωσε και της προάλλης υπουργός, ότι θα αντιμετωπίσει μέσα στην τετραετία το κομμάτι των πλαστικών συσκευασιών. Εξαιρετικό. Αν το κάνει, θα το συγχαρούμε, θα το στηρίξουμε. Ότι θέλει να κάνει την απολυνητοποίηση της Ελλάδας. Σημαντικό. Θα το στηρίξουμε. Όμως τα βασικά ζητήματα που προκαλούν την αλλαγή, η κλιματική αλλαγή αυτή τη στιγμή, είναι και οι υδρογονάνθρακες που πάνε για πρώτη φορά η Ελλάδα να εξορίξει, τη στιγμή που η παγκόσμια
τράπεζα έχει σταματήσει από φέτος οποιαδήποτε χρηματοδότηση τέτοιων project, γιατί ακριβώς καταστρέφεται η κλιματική αλλαγή, δεν χρηματοδοτεί πλέον εξορίξεις. Η Νορβηγία, που η οικονομία της στηρίζεται στις εξορίξεις, σταματάει οποιαδήποτε νέα εξόριξη. Παρόλο που έχουν και αυτοί πολλά κοιτάσματα. Και εμείς, ξαφνικά, η χώρα μας, τη στιγμή που καίγεται ο πλανήτης από την κλιματική αλλαγή, μπαίνει και στο παιχνίδι των εξορίξεων. Είναι πραγματικά αντιφατικά, τρομερά αυτά τα πράγματα. Και αν θέλετε, ακόμα και ας μην ήταν κλιματική αλλαγή, και είστε και οικονομικά, είναι επιζήμιο για τη χώρα αυτό που πάνε να κάνουν. Για πάρα πολύ απλούς λόγους. Γύρω στο 5% από τα κέρδη των υδρογονατράκων θα είναι τα έσοδα της κυβέρνησης. Αυτό το 5% είναι λιγότερο από αυτό που θα μας στοιχήσουν ή η αύξηση των εξοπλισμών απέναντι στην αυξανόμενη ένταση με την Τουρκία, ή λιγότερο αυτό που θα μας κοστίσει οποιοδήποτε ατύχημα το οποίο θα προκαλέσει ζημιά στον τουρισμό μας, ενώ υπάρχουν περιοχές που, όπως τα Ζαγοροχώρια, που ήδη με το γεγονός ότι θα γίνουν εξορίξεις, θα υποβαθμιστούν, γιατί όπως ξέρετε είναι γνωστά για τα νερά τους και για όσο οικοτουριστικός προορισμός. Δεν μπορεί να έχεις πετρολοπηγές που καίνε με φλόγες του flaring μέσα σε ένα εθνικό πάρκο. Δεν είναι αυτό ο οικοτουρισμός, δεν θα πάει κανείς. Τέτοιες ζημιές θα μας κοστίσουν πολλά παραπάνω από οποιοδήποτε οικονομικό όφελος. Και όποιος δεν ακούει το κομμάτι του περιβάλλοντος, ας ακούσει αυτό. Είναι ενάντια στο εθνικό συμφέρον, όπως και αν το δει κανείς. Αυτά τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο πρέπει να μείνουν στο βυθό για πάντα και να μην τα αγγίξει κανείς. Ενδεχομένως, πάντως, κύριε Αρσένη, αυτό που λέτε να συνδέεται στην ουσία το ένα το κομμάτι έχει να κάνει με την πολιτεία, είτε μιλάμε για την ελληνική κυβέρνηση, είτε μιλάμε για τους μεγάλους του πλανήτη, καθώς έχουμε και τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στις 23 του Σεπτέμβρη στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, που ξέρουμε πόσο δεν σέβεται το κλίμα, το περιβάλλον και τους πολίτες. Και απ' την άλλη, εμείς σαν πολίτες επιλέγουμε να κάνουμε επαναστάσεις μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντί να κατέβουμε στους δρόμους. Και αυτό που λέτε είναι σήμερα. Δηλαδή, ενώ απεργούν και κινητοποιούνται οι μαθητές επί μία εβδομάδα, έχουμε την κινητοποίηση στο Σύνταγμα, βλέπουμε στην Ελλάδα να είναι πιο πεσμένα τα πράγματα από πλευρά συμμετοχής από τους νέους. Άρα, από τη μία, τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και οι πολιτικές επιλογές είναι εναντίον του κλίματος και είναι σαφές. Και από την άλλη, εμείς, σαν πολίτες όλων των ηλικιών και δυστυχώς και οι νέοι άνθρωποι, επιλέγουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μεταφέρουμε τα συναισθήματά μας, τα συνθήματά μας και ό,τι άλλο τέλος πάντων έχει αποθυμένο ο καθένας σε όλη του τη ζωή. Άρα νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για το κλίμα με αυτή την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε. Κοιτάξτε, άμα ακόμα και από τα μέσα μαζικής, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμα και από εκεί, ακόμα και από τη συμμετοχή μας σε διαδηλώσεις, σε διαμαρτυρίες, ακόμα και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αν γίνει σαφές ότι η κοινωνία μας είναι ενάντια αυτών των επιλογών, ότι δεν θέλουμε τις εξορίξεις χρυσού και πετρελαίου, τότε θα δείτε ότι η κυβέρνηση θα αλλάξει. Αν ξέρουν δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία τους παρακολουθεί και ότι χάνουν και πολιτικά με αυτές τις επιλογές, τότε θα δούμε αλλαγή. Οπότε είναι και σε εμάς τους πολίτες να το φωνάξουμε με ό,τι μέσο έχουμε, δυνατά αυτό που πιστεύουμε, νιώθουμε και κατανοούμε. Γιατί αλλιώς μια κυβέρνηση που σίγουρα ενδιαφέρει για το πολιτικό κόστος θα προχωρήσει όταν βλέπει ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τη ζημιά που θα κάνουν οι εξορίξεις, θα προχωρήσει εξορίξεις, γιατί υπάρχουν άλλα συμφέροντα που την προσκαλούν να το κάνει. Απέναντι σε αυτά τα συμφέροντα πρέπει να ενδείξουμε ξεκάθαρα ότι για μας το θέμα των εξορίξεων πετρελαίου, φυσικού αερίου και χρυσού είναι κόκκινη γραμμή. Και όποιος την παραβεί θα καταψηφιστεί. Αυτό θα αλλάξει τις πολιτικές και της κυβέρνησης, αλλά και της αντιπολίτευσης που στηρίζει επίσης αντίστοιχα μέτρα. Κύριε Αρσένη, επομένως είναι αυτό που λέτε το βασικό, να αξιοποιήσουμε και όχι να είμαστε υποχείρια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να τα αξιοποιήσουμε ώστε να ενεργοποιηθούν οι πολίτες και κάποια στιγμή, πέρα από τις υπογραφές τις όποιες μπορεί να βάζουμε στο αβάζ, από εκεί και πέρα να κινητοποιηθούμε και προς τα έξω με αφετηρία τα όποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης αξιοποιεί ο καθένας. Να σας πω μόνο κάτι. Ωραίες υπογραφές στα ΒΑΖ έχουν κάποια μικρή αξία, αλλά το βασικό δεν θα προκύψει από την υπογραφή. Είναι παγίδα να θεωρούμε ότι υπογράψαμε και κάναμε αυτό που μας αντιστοιχεί. Δεν ισχύει αυτό.
Είναι μια μικρή πίεση και αυτό. Πιο σημαντικό από όλα είναι, μπορεί κάποιος ο συμπολίτης μας να γράφει την άποψή του στο Facebook, κάθε πολιτευτή που έχει μια συγκεκριμένη άποψη, να γράψει την άποψή του σε εφημερίδες που εκφράζουν με άρθρα τους μια άποψη ενάντια στο, όπως το βλέπει ο ίδιος, δημόσιο συμφέρον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή να χρησιμοποιούμε, να τοποθετούμαστε, να παίρνουμε θέση με κάθε δυνατό τρόπο. Πάντοτε μη βία, πάντοτε κόσμια, προφανώς, αλλά να παίρνουμε τη θέση μας. Αυτό να καταγράφεται πάρα πολύ. Σας το λέω και ως, ότι έχω διατελέσει ευρωβουλευτής και έχω δει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσεις που ήταν ηλυμένες για διεθνείς συμφωνίες με την πίεση των πολιτών που τι κάναν, γράφαν στους βουλευτές. Απλά ήταν μαζικά αυτά τα email που μας στάρανε. Και έβλεπες ανθρώπους που ήταν συντηρητικοί και θέλανε να υποψηφίσουν κάποια διεθνή συμφωνία, παραδείγματος χάρη, για τα δικαιώματα τα πνευματικά δικαιώματα στο ίντερνετ. Και αυτή η συμφωνία, η ACTA, καταψηφίστηκε ακριβώς από την κινητοποίηση των πολιτών. Έχουμε δύναμη, δεν πρέπει να την επεμβολούμε και να θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μπορούμε και πρέπει να το κάνουμε αν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Κύριε Αρσένη, μια και θίξατε το θέμα του Ευρωκοινοβουλίου, στη θητεία σας εκεί είχατε καταθέσει τον Οκτώβριο του 2009 κοινοβουλευτική ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις σκουριές στη Χαλκιδική και το 2010 ήσασταν ο πρώτος ευρωβουλευτής που επισκέφθηκε τις σκουριές, μια μεγάλη πληγή για τη Βόρεια Ελλάδα και την Ελλάδα. Επομένως το θέμα του χρυσού το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ναι, ήμουν ο πρώτος πολιτικός που επισκέφθηκε τότε τις σκουριές και το παρακολουθώ το θέμα ασταμάτητα όλα αυτά τα χρόνια. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι απέναντι σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε με την υπόσχεση ότι θα σταματήσει την παράνομη, γιατί είναι κατά παράβαση της περιβαλλοντικής οδιοδότησης εξόρυξη, αλλά στη συνέχεια πέρα από κάποια μικρά ήπια, πολύ ήπιες επεμβάσεις στο θέμα, στην πράξη συνεχίσαν οι αδειοδοτήσεις. Έχουμε αυτή τη φορά μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έρχεται, προχωράει το θέμα ακόμα πιο μακριά. Τι κάνει? Ετοιμάζεται να, αντί να δίνει άδειες παράνομα, δηλαδή σε μια εταιρεία που παραβιάζει τους περιβαλλοντικούς όρους, πολύ απλά να αλλάξει τους περιβαλλοντικούς όρους, ώστε όλες αυτές οι άδειες να είναι νόμιμες. Αυτό το κρίσιμο ζήτημα είναι το κομμάτι της μεταλλουργίας. Η εταιρεία έχει υποσχεθεί ότι θα γίνει με flash melting, με μια μέθοδο που δεν θα παράγει, δεν θα έχει τη χρήση κυανή, επειδή θα παράγει τόσο πολύ αρσενικό και άλλα βαρέα μέταλλα. Η οποία όμως αυτή η μελέτη ήταν ανέφικτη, το ξέραν όλοι από την αρχή ότι ήταν ανέφικτη. Δεν ήταν δυνατόν να παραχθεί με λιγότερο ζημιογόνο για την ανθρώπινη ζωή και το φυσικό περιβάλλον τρόπο αυτός ο χρυσός. Και θα πάμε σε αυτή τη μέθοδο, θα πάμε στην κλασική μέθοδο του κυανίου. Και αυτά προωθούν και για την. Και για τα πάντα. Και οπουδήποτε άλλο θα ανοιχτεί αυτή η ιστορία. Οπότε έχουμε αυτά τα ζητήματα απέναντί μας, μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή η οποία έρχεται να νομιμοποιήσει οποιαδήποτε παρανομία αυτών που θεωρεί μεγάλων επενδυτών, ακόμα και αν αυτές οι επενδύσεις δεν έχουν κανένα όφελος, τουλάχιστον φορολογικό για την Ελλάδα. Η εξόρυξη χρυσού έχει μηδενικό όφελος για την Ελλάδα, εισοδήματα, και μόνο όταν γίνεται η μεταλλουργία έχει κάποιο μικρό όφελος. Και τα τεράστια κόστη που για τις υφιστάμενες δραστηριότητες, θα μιλήσω για τη Χαλκιδική, γιατί προφανώς εκεί είναι ήδη γνωστά, όσον αφορά την Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη, ακόμα τα έχουμε μπροστά μας. Στη Χαλκιδική σημαίνει ότι θα έχουμε από το άλεσμα ολόκληρο αυτού του βουνού, ενός τμήματος του Χολομόντα, γιατί θα φτάσει η αποστράγγιση των υδάτων μέχρι 100 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, ξεκινώντας από ένα πολύ ψηλό σημείο του βουνού. Θα λεστεί όλο αυτό το χώμα, γιατί είναι ελάχιστες ποσότητες, μερικά γραμμάρια ανατόνου χώματος που είναι ο χρυσός. Όλο αυτό το χώμα έχει πάρα πολύ σημαντικά τοξικά, είναι επιβαρυμένο από τοξικά ενώσεις με τη διαδικασία που θα γίνει. Αυτά με τη σκόνη θα κλείονται κατά τόνους σε όλες τις γύρω περιοχές, όπου φυσάει ο αέρας, Θεσσαλονίκη, πιο βόρεια, πιο νότια, στην Αθήνα, οπουδήποτε θα φτάσει ο αέρας, έχοντας σημαντική επιβάρυνση για την υγεία, σημαντική καταστροφή, και αυτές είναι αποτελέσματα μελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη γεωργική δραστηριότητα, για τα κτηνοτροφικά προϊόντα, για τα οποία είναι διάσημη η περιοχή, με προϊόντα και πολλά ακόμα, για το αλιευτικό πεδίο, που είναι από τα πιο σημαντικά ο κόλπος της Ερυσού για όλη την ελληνική αλία,
για τη Μελισσοκομεία, που είναι ένα τεράστιο κομμάτι του πευκόμελου, παράγεται εκεί πέρα, γιατί εκεί πέρα είναι τα πευκοδάση που χρησιμοποιούνται, και σειρά ακόμα πράγματα, όπως ο τουρισμός προφανώς μέσα από την... αλλά και η ανθρώπινη υγεία. Όλα αυτά καταγράφονται και παρόλα αυτά προχωράμε. Και προχωράμε για την επέκταση προς Κομωτινή και Εύρο. Και αυτό είναι τραγικό πραγματικά. Κύριε Σέιν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσία σας τηλεφωνικά. Θα χαρώ κάποια στιγμή να σας δούμε στην Κομωτινή. Διαφορετικά θα επικοινωνούμε τηλεφωνικά, γιατί σίγουρα έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας για το κλίμα και την προστασία του, για το περιβάλλον και την προστασία του μάλλον. Θα είναι πάντα χαρά μου να μιλάμε για αυτά τα ζητήματα και για ό,τι άλλο επιθυμείτε. Είναι πραγματικά θέματα, αυτό που πάει να γίνει και αυτή τη στιγμή στην Κομωτινή με την εξόρυξη χρυσού, με ανησυχεί πάρα πολύ. Με ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί δεν θα αγγίξει μια μικρή περιοχή, θα αγγίξει όλο τον νομό και την ευρύτερη ζώνη. Και πρέπει να το δούμε, πρέπει να γίνει, να καταγραφεί η αντίδραση των πολιτών, γιατί ίσως θα το προχωρήσουν με κάθε τρόπο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να είστε καλά και καλούς αγώνες, κύριε Σέιν. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.